Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, θα βγούμε λοιπόν καμιά άκρη με τον Έμφυ, πιστεύετε? Να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Οι τελευταίες 20 εκπομπές που θυμάμαι είναι όλες για το τι φόρους θα πληρώσουμε. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να έρθουμε εδώ να μας πει η κυβέρνηση πώς θα δουλέψουν αυτές οι επιχειρήσεις για να πληρώσουν τους φόρους. Όλα θα τα δούμε, κύριε Χατζηθεοδόση. Όχι, όλα, δεν το λέω για εσάς. Επιτρέψτε μου. Έχετε το success story. Μα και εσείς όμως, κακοπροαίρετος. Είστε και πρόεδρος του επιμελητηρίου, ντροπή. Πάντως η ιστορία με τον Έλφια είναι φοβερή. Δηλαδή, είναι νομίζω τη στιγμή που είδε ο πολίτης το εκαθαριστικό, το πρώτο, ας το πούμε έτσι, του Έλφια, είναι η στιγμή που ξαφνικά διαπίστωσε ότι είναι άπλουτος και δεν το ήξερε. Νόμιζε ο άνθρωπος ότι έχει ένα σπίτι στο χωριό και ξαφνικά διαπιστώνει ότι έχει μια μυθική περιουσία που ούτε καν το γνώριζε. Όπως άκουσα έναν συνάδελφο να λέει εύστοχα τις προηγούμενες μέρες, είναι η στιγμή που η αμφιλοχία γίνεται μονακό. Και αφετέρου ανακαλύπτει κανείς ότι ένας προηγούμενος φόρος είναι πάντα καλύτερος από ένα επόμενο φόρο, διότι τώρα όλοι λένε, ή μάλλον αν όχι όλοι περισσότεροι, δεν αφήναμε το χαράτσι εκεί που το πληρώνουμε σίγουρα με τη ΔΕΗ και ξέρουμε και τι ήταν και βάλαμε άλλο μπελά στο κεφάλι. Τελικά είναι χειρότερο ο Έμφυα από το χαράτσι. Καταρχήν πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που συνέβη, γιατί είναι τόσο ακραία τα λάθη, είναι μετάφραση ξένου νόμου, αυτό που διαβάσαμε κιόλας, ο οποίος έγινε τόσο πρόχειρα και γρήγορα και βγήκε χωρίς να εξεταστεί τίποτα. Mm-hmm. Είναι τόσο κραυγαλαία τα λάθη που υπάρχουν στον Έμφυα, όταν η ίδια κυβέρνηση αναγκάζεται να πει δίνει την αναβολή όπως ξέρετε, ξεκινάμε από τον Σεπτέμβριο. Μιλάτε για την αρχιτεκτονική κάμψη. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, προσέξτε το να δείτε, δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει αυτός που το γράφει ποια είναι η αξία ενός διαμερίσματος στα Πατήσια ή ποια είναι η αξία ενός αγροκτήματος. Το λάθος έγινε σε σχέση με τις αξίες. Δηλαδή, αλήθησαν υπόψη περσινές αξίες που είχαν προσδιοριστεί. Ενώ στα αγροκτήματα, αν μου επιτρέπετε, στα αγροκτήματα, ποια ήταν η σκέψη. Μιλάμε για όλα, για οτιδήποτε είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Αλλά αν συζητήσουμε πάντως για την αρχιτεκτονική του φόρου, αυτό που σίγουρα μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένας φόρος ο οποίος είναι επί της ακίνητης περιουσίας και όχι επί του εισοδήματος του φορολογούμενου, το οποίο ίσως θα έπρεπε με έναν τρόπο να είναι σε συνάρτηση. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι συνδυασμένα, σωστά. Mm. Δηλαδή το εισόδημά μου με την περιουσία που έχω. Παρ' όλα αυτά, εγώ μπορώ να πω και στο παράδειγμα, το ότι αν έχω μια μεγάλη περιουσία, πρέπει να πληρώνω ένα φόρο. Μόνο που αυτή η μεγάλη περιουσία πρέπει να είναι αντικειμενική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι τρομερά υποκειμενική. Σκεφτείτε ακόμη ότι στις ίδιες αξίες, ακόμη και αν ο Έμφυα είχε φτιαχτεί σωστά, όταν λέμε σήμερα μια αντικειμενική αξία είναι μια αξία προ-6 ετών, που σήμερα δεν υπάρχει. Άρα, ακόμη και στην άποψη που ακούγεται, που λες, ας το πουλήσει. Πού να το πουλήσει? Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος να αγοράσει για να το πουλήσει. Θα αγοράσει. Συνολικά, ακριβώς. Συνολικά, ο Έμφυα νομίζω φάνηκε και από τις αντιδράσεις που είχε και εσωτερικά η κυβέρνηση ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξαναδούν. Δεν είναι τυχαίο το ότι αυτό πάει να γίνει πρόχειρα για ένα χρόνο. Ωραία. Και το 2016 να βγει ένας άνθρωπος. Είναι δύσκολο βέβαια να πούμε ότι θα ξαναδούν ένα νόμο. Θέλω να προσεγγίσουμε τεχνοκρατικά το θέμα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να πεις ότι μέσα σε 10 μέρες ανοίγοντας το τρίτο θερινό τμήμα στις 26 του μήνα ότι θα έχεις μια αλλαγή στο νόμο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ανέφικτο. Ότι θα διορθωθούν κάποια θέματα, προφανώς αυτό θα γίνει. Από τα λάθη που έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής που μπήκε ο άλλος στο TaxisNet και κόντεψε να πάει στο κεφαλικό, θεωρείτε ότι με τα καινούργια καθαριστικά που θα έρθουν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου θα διορθωθούν και θεωρείτε ότι στην πλειονότητά τους αυτά τα λάθη ήταν λάθη του κράτους και της εταιρείας που ανέλαβε να κάνει το φόρο ή ήταν λάθη των φορολογουμένων στα στοιχεία που συμπλήρωσαν? Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις λαθών. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ευθύνεται ο ένας ή ο άλλος. Όσον αφορά τους φορολογούμενους, θα ήθελα να πω κάτι γιατί πρέπει να γινόμαστε καθαρά Χριστουγεννή. Είναι ότι μέχρι τουλάχιστον να ξανατρέξει η εφαρμογή μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Πρέπει... Περιμένουμε να ανοίξει στις 15 Σεπτεμβρίου ξανά. Ναι, να δούμε πώς θα πάει η νομοθετική ρύθμιση και να δούμε πότε θα ανοίξει. Εγώ θα έλεγα να ανοίξει και αύριο το πρωί. Όσοι έχουν εντοπίσει κάποια σφάλματα τουλάχιστον στα κινητά τους, να μην τους τιμωρήσουμε, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις διορθώσεις που πρέπει να κάνουν. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τιμωρία. Ναι, τιμωρία δεν θα υπάρξει. Ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα δεν θα υπάρξει. Αυτό διότι έχει κατανοήσει το κράτος τι έκανε. Θα πρέπει πανταχιά να ανοίξουμε την εφαρμογή για κάποιους που είδαν το εκαθαριστικό τους και το κουβέντιασαν με τους φοροτεχνικούς ότι υπάρχει κάποιο λάθος. Εκεί θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα από αύριο το πρωί της διόρθωσης πριν πάμε στην καινούργια τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, επειδή όπως είπατε, όντως πρέπει να γίνουμε χρηστικοί, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Η βασική συμβουλή προς όλους είναι να περιμένουν μέχρι τις 15 του μηνός που θα ξανανοίξει, 15 Σεπτεμβρίου που θα ξανανοίξει εφαρμογή για να δούνε πια το εκαθαριστικό, το νέο βελτιωμένο. Να δούμε και επίσημα πότε θα πάει η πληρωμή της πρώτης δόσης, γενικά πότε θα πάνε οι πληρωμές των δόσεων, έτσι. Yeah. Οι φορολογούμενοι. Λοιπόν, τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι η πρώτη δόση. Να το δούμε, γιατί σας μιλάω ότι νομοθετικά πρέπει να μιλάμε μόνο και όχι σύμφωνα με τις πληροφορίες. Θέλω να μείνουμε λίγο, αν θέλετε, στο ότι εγώ λέω θα διορθωθούν τα λάθη, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και καταλήξαμε στον Έμφυα που είναι λογικός. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά μένει το ίδιο ζήτημα που προανέφερα. Δηλαδή ότι έχω μια περιουσία, έχω ένα διαμέρισμα που δεν τον νοικιάζω,
έχω ένα ημιτελές ακίνητο που δεν το. Ναι, και φορολογούμε από αυτού. Mm. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα πέρα από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, τα οποία πρέπει να τα δούμε, γιατί ουσιαστικά ένα κόσμο θα καλεστεί να πληρώσει, δεν θα μπορεί να πληρώσει και θα αξίζουμε να ξελέμε πάλι. Πάντως, ότι θα γίνουν κατασχέσεις. Ότι έφτασε η πολυαναμενόμενη απάντηση τη Ελστάτ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε σχέση με το πόσες μπορούν να είναι οι δόσεις μέσα στο 2015, αλλά παρόλα αυτά να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2014, ώστε να μην επηρεαστούν τα πλεονάσματα. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση δεν φαίνεται να προτίθεται να πάει σε δόσεις πέραν του Φεβρουαρίου. Αν μου επιτρέπετε, πάντως δεν είναι θέμα δόσεων εδώ μόνο. Εδώ, δηλαδή, είναι καθαρά, εδώ είναι καθαρά θέμα και πόσο φτάνει και θα αναφερθώ και για τα αστικά ακίνητα, γιατί πολλής λόγος έγινε και τεκτό σχεδίο. Εγώ θέλω να αναφερθώ και για τα αστικά ακίνητα, γιατί εκεί είναι ψηλά οι αντικειμενικές αξίες. Και θέλω να αναφερθώ ειδικά στο συμπληρωματικό φόρο. Για πρώτη φορά θα έλεγα ότι ίσως υπάρχει και μια αστοχία στο πώς ονομάζουμε ένα φόρο συμπληρωματικό, γιατί ο συμπληρωματικός δεν μπορεί να είναι βάσει τη ορολογία οδήματος πάνω από τον κύριο φόρο. Σε πολλές περιπτώσεις ο συμπληρωματικός φόρος έρχεται και είναι και πολύ μεγαλύτερος από τον κύριο φόρο. Πάντως, επειδή για τη διαφοροποίηση που κάνετε μεταξύ αστικών και ακινήτων της περιφέρειας, να σας θυμίσω ότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος στη Βουλή, η Βουλή είχε χωριστεί στα δύο. Ήταν οι βουλευτές της περιφέρειας που πίεζαν και μέχρι ενός σημείου πέτυχαν να υπάρξει ελάφρυνση σε αυτά τα ακίνητα και υπήρξαν και οι ακριβώς. Και από την άλλη, η κυρία Πιπηλή που έλεγε ότι διαλύεται τα αστικά ακίνητα. Ονομάζονται τα ακίνητα όλη τη Ελλάδα. Έτσι, τα ακίνητα εκεί που υπάρχουν και ειδικά ψηλές αντιπροσωπείες. Το λέω αυτό γιατί, για να καταλάβουμε ότι για όλα αυτά ή ενδεχομένως για κάποια από αυτά τα πράγματα και κάποια από αυτά τα λάθη, υπήρξε το μπλοκ των βουλευτών της περιφέρειας και των βουλευτών του κέντρου που αλληλοσυγκρούστηκαν στη Βουλή για το ποιος θα εξυπηρετήσει περισσότερο τους φόρους. Παρόλα αυτά, για να προσπαθήσουμε να είμαστε και πάλι χρηστικοί, ποιοι πρέπει να περιμένουν αλλαγές στον έμφυα? Εκείνοι που έχουν αστικά ακίνητα θα δουν αλλαγές ή ουσιαστικά εκείνοι που θα δουν αλλαγές είναι εκείνοι που έχουν και άλλα ακίνητα πέραν των αστικών? Έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο νόμος, αν δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην νομοθετική ρύθμιση που θα γίνει, δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια ακίνητα, τα αστικά λεγόμενα ακίνητα, θα περιμένουν κάποιες βασικές αλλαγές. Αλλά θεωρώ και πάλι, δηλαδή προτρέπω το Οικονομικό Επιτελείο να δει το θέμα του συμπληρωματικού φόρου. Το φωνάζω γιατί ο συμπληρωματικός φόρος είναι ένας φόρος που έρχεται και κάθεται πάνω στις αντικειμενικές αξίες και εκεί νομίζω ότι υπάρχει το θέμα. Τουλάχιστον αν γίνεται να μην ξεπερνά τον κύριο φόρο. Κύριε Κρίγκα, με ποιες τιμές θα υπολογιστεί ο ένφια, δηλαδή τις παλιές αντικειμενικές? Τις παλιές ή τις ευνοϊκότερες? Δηλαδή η συζήτηση ήταν, το λάθος έγινε γιατί υπολογίστηκε με τις περσινές τιμές για ό,τι ήταν εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Τελικά νομίζω ότι κατέληξαν ότι θα είναι η ευνοϊκότερη τιμή, ας το πούμε έτσι, για τον φορολογούμενο. Οι παλιές αντικειμενικές αξίες, είπε. Το 2008. Αυτή... Που καταλαβαίνετε, αν μου επιτρέπετε κύριε Τάκη, καταλαβαίνετε και ποια είναι η σχέση των αντικειμενικών με τις σημερινές πραγματικές. Ας πάμε λοιπόν στη Βουλιαγμένη κάτω να δούμε τα εμπορικά όλα αυτά ακίνητα, τι αξία έχουν, ποια είναι πραγματική του σημερινή. Αυτό ήταν η ερώτησή μου. Πότε θεωρείτε από τη γνώση και από την πληροφόρηση που είτε και εσείς ότι θα έχουμε ένα νέο επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών, θα υπάρξει? Ναι. Γιατί συζητείτε πολύ καιρό, νομίζω, πρέπει να υπάρξει. Νομίζω και από στόματα υπουργών. Ακούστε, ναι, το 2015 θα γίνει ένα ξανά, θα ξαναδούμε όλες τις αντικειμενικές αξίες, να φτιαχτεί ένας νέος νόμος που θα ισχύει από το 2016. Είναι δεδομένο. Αλλά να σας πω κάτι που είναι κωμικοτραγικό και νομίζω αξίζει τον κόπο και για το θέμα που νομίζω θα δείτε παρακάτω. Υπάρχουν 90.000 κόκκινα δάνεια. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση του. Και σήμερα του λένε να πληρώσει και το φόρο των έμφυα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κωμικοτραγικό, γιατί υπάρχει ένα κόσμο που πρέπει να το δούμε, που δεν μπορεί να πληρώσει έτσι ή αλλιώ. Άρα αυτό οδηγείται, είναι αυτή τη στιγμή κατεστραμμένο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανεί και του λέμε σε ένα φόρο που δεν πληρώνει, πάρα και ένα πολύ ψηλότερο φόρο που επίση δεν μπορεί να πληρώσει. Για μια πολύ μικρή ομάδα βεβαίω φορολογουμένων, οι οποίοι όταν είδαν το πρώτο καθαριστικό του έμφυα πλήρωσαν. Εκεί τι θα γίνει? Εκεί θα υπάρξει ένας συμψηφισμός του φόρου που ήδη έχει πληρωθεί με το καινούριο καθαριστικό. Όταν θα γίνει η καινούργια επανεκαθάριση του φόρου μετά την νομοθεσία. Συμψηφισμός εννοείται, θα επιστραφούν χρήματα από το δημόσιο στο φόρο. Δεν νομίζω ότι κάποιος η πρώτη δόση του καλύπτει το ποσό της καινούργιας επανεκαθάρισης. Οπότε... Όχι, γιατί εγώ έχω γνωστούς που τον πλήρωσαν όλο το. Θα γίνει κάποιο συμψηφισμό προφανώς του φόρου με επόμενες συμβιωμένες οφειλές. Αν τώρα αποφασιστεί για παράδειγμα ότι στην εφάπαξ καταβολή θα υπάρξει κάποια έκπτωση. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα πρόβλεψη στο νόμο. Ναι, απλώς επειδή μαθαίνω ότι δεν αποκλείεται πλήρως. Είχε δίκιο πριν ο κύριος Στάκης που είπε το εξής, ότι μπορεί ο προηγούμενος νόμος να έχει ευνοϊκότερα θέματα μέσα. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πάρθει και μια απόφαση ενός Σαββατοκύριακου, ας πούμε, αν όσοι θυμούμαστε. Αλλά σημασία έχει ότι τουλάχιστον πρόβλεπε ότι τα ακίνητα τα οποία ήταν αχρησιμοποιητά, δηλαδή τα νίκια τα οποία δεν επέφεραν εισόδημα, mm-hmm, και είχαμε διακοπή της ηλεκτροδότησης, εκεί τουλάχιστον υπήρχε
θέμα απαλλαγής. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο θέμα απαλλαγής. Υπάρχει απαλλαγή στον νόμο, η οποία θέτει κάποια βασικά κριτήρια. Και εδώ μου επιτρέπετε να κάνω μια παρατήρηση, γιατί δεν είχαμε ακόμη την εγκύκλιο για την έκπτωση του 50% ή την πλήρη απαλλαγή του 100%. Mm-hmm. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι εδώ τουλάχιστον θα έπρεπε στους φορολογουμένους μαζί με τις φορολογικές τους δηλώσεις, γιατί ο νόμος του ΕΜΦΙ είναι ψηφισμένος εδώ και ένα χρόνο, θα έπρεπε στις φορολογικές δηλώσεις να έλεγαν ότι βάσει των εισοδηματικών σου κριτηρίων έχεις και το δικαίωμα της απαλλαγής του 50% ή του 100%. Κάτι το οποίο γινόταν με το Α21 για αυτούς που έπαιρναν το οικογενειακό επίδομα. Για να πάρεις απαλλαγές, θα πρέπει να μην χρωστάς, για παράδειγμα, στα ασφαλιστικά σου ταμεία. Τι γίνεται τώρα? Το ΚΕΑΟ, το οποίο βλέπει τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν βλέπει, δεν επικοινωνεί δηλαδή ουσιαστικά με το ΚΕΠΙΟ. Άρα εκεί τι θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι? Θα πρέπει να σχηματίσουν ουρές εφορίες, να δώσουν δικαιολογητικά, προκειμένου, αν προβλεφτούν, να το πούμε έτσι, ελαφρύνσεις, να μπορέσουν να το δικαιολογήσουν. Από τη στιγμή που δίνεται η δυνατότητα της προειδοποίησης βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, θα έλεγα τουλάχιστον το ένα επόμενο βήμα θα ήταν να γίνει μια ηλεκτρονική αίτηση από το φορολογούμενο, να γίνει η πρώτη επεξεργασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αφού δεν συνδέονται αυτές οι οφειλές με τα ασφαλιστικά ταμεία με τις οφειλές του τάξης, εκεί δυστυχώς θα υπάρξει ταλαιπωρία για το φορολογούμενο. Κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφευθεί. Αυτή τη στιγμή το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει στις ΔΟΗ είναι η γραφειοκρατία. Ναι. Εκεί δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσουμε το φορολογούμενο, ήδη είναι ισορρευμένες πολλές υποθέσεις στα τμήματα εισοδήματος των ΔΟΗ. Τροποποιητικές ε9. Ποιοι θα πρέπει να κάνουν και πότε, από πότε. Κοιτάξτε, να διατροποποιητικές ε9, γενικά διορθώσεις στο ε9 για τα χρόνια 10, 11, 12, 13 και πρώτη 14 μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014. Για να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόστιμο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση. Σωστά φαίνεται ότι ήταν εκεί το θέμα. Βέβαια, να θυμίσουμε στους φορολογουμένους ότι θα πρέπει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για κίνητα τα οποία έχουν αποκτήσει με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση, γονικές παροχές, κληρονομίες και όλα τα υπόλοιπα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να δηλώσουν τα κίνητα. Για κίνητα που. Ναι. Αποκτήθηκαν μετά την 1η-1η-14. Κύριε Κρήκα, στον κύριο, κύριε Υπουργέ, μετά ο λόγος σε εσάς για αυτό το θέμα. Απλώς θέλουμε να δούμε τώρα και το κομμάτι που είχαμε αφήσει πριν για τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων. Να μας πείτε κι εσείς 2-3 λόγια. Περιμένουμε τη ρύθμιση του κυρίου Δέντια. Θα έρθει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Απλά, τι θα πρέπει να περιμένουμε, είναι το πρώτο ερώτημα. Και αν αυτό που θα έρθει θα βοηθήσει όντως τις επιχειρήσεις να πάρουν μία ανάσα και να αρχίσουν να παράγουν, ή θα έχουμε μια ιστορία πάλι που κάποιος ρυθμίζει κάτι και αυτούς που αφορά η ρύθμιση δεν μπορούν να πληρώσουν. Τα κόκκινα δάνεια είναι τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή η οποία ένα ποσοστό γύρω στο 35%, ας πάμε καλά, το οποίο είναι ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να πληρώσει εάν του δοθούν παραπάνω δόσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι και η πιο καλή κατηγορία, θα έλεγα, των δανείων αυτών. Η δεύτερη κατηγορία είναι επιχειρήσεις οι οποίες, εάν αυτή τη στιγμή βοηθηθούν σημαίνει ότι η τράπεζα θα τους δώσει κάποια χρήματα για να μπορέσει η επιχείρηση να αναπτυχθεί, θα μπορέσουν μελλοντικά να καλύψουν τις δόσεις που χρειάζονται. Και η τρίτη που είναι χειρότερη, και αυτή είναι η πιο προβληματική, είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Είναι σε ποσό γύρω στα 25 δις. Καταρχήν, για να δώσουμε μια τάξη μελέτης και να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντική η ιστορία αυτή, αλλά και γιατί δίνεται προτεραιότητα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στα επιχειρηματικά δάνεια σε σχέση με τα υπόλοιπα που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα. Η αξία των κόκκινων δανείων είναι 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Αυτό μπορώ να πω όμως είναι το θέμα είναι λίγο σύνθετο. Δηλαδή οι τράπεζες μέχρι τώρα καταγράφουν στον ισολογισμό τους σαν περιουσιακό στοιχείο τα δάνεια αυτά. Αν αύριο το πρωί απολέσουν αυτά τα χρήματα, θα πρέπει σε συνεννόηση με την Τρόικα να γίνει πάλι ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αν από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, πόσες πληροφορίες δηλαδή έχουν διαρρεύσει σε σχέση με το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα έλεγε κάποιος ότι είναι μάλλον σε σωστή κατεύθυνση, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται ότι πάει να αντιμετωπίσει συνολικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Δηλαδή μιλάει και για υποχρεώσεις προς τράπεζες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και προς ασφαλιστικά ταμεία και προς εφορίες. Μια συνολική ρύθμιση, γιατί είναι και λογική. 2% που λέτε ότι σε κάθε όποια και να είναι ρύθμιση δεν θα μπορέσει να πληρώσει και να είναι ποσό κοντά στα 25 δις, είναι ένα σημαντικό ποσό των επιχειρήσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων. Και επιτρέψτε μου να σας πω, επιμένω. Και αυτές τι θα κάνουν, δηλαδή θα κλείσουν. Τι θα γίνει. Επιτρέψτε μου, αυτό το κομμάτι είναι και το πιο σημαντικό, γιατί αυτό το κομμάτι έχει όλα αυτά τα προβλήματα που είπαμε. Άντε και τέλος πάντων δίνει τη λύση. Χρειάζεται πάλι ανακεφαλοποίηση τράπεζες. Μένουμε λίγο σε αυτή την κατηγορία. Σε αυτή την κατηγορία είναι αυτό που ρώτησε η κυρία Τσίμα στην αρχή όταν ήρθα, μπαίνει ο πτωχευτικός κώδικας. Δηλαδή, πλέον κατά τη γνώμη μου η μόνη λύση είναι
ο νόμος που στη χώρα μας είναι πολύ παλιός και πρέπει να ανανεωθεί, να έρθει σιγά σιγά στη χώρα μας. Το επιμελητήριο έχει βγάλει και μια ανακοίνωση γι' αυτό, ότι πρέπει να συζητηθεί γρήγορα. Σήμερα στο πτωχευτικό κώδικα δεν προβλέπεται τίποτα. Στην πραγματικότητα δίνει ο πτωχευτικός κώδικας στην Ελλάδα δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει. Η ιστορία είναι αυτή. Επιτρέψτε, σε αυτό που έχει σήμερα δεν δίνει. Στον πραγματικό πτωχευτικό κώδικα του δίνει δεύτερη ευκαιρία. Εδώ ας πούμε δύο στοιχεία που νομίζω νοιάζει τον κόσμο. Παρατηρήθηκε στην Αγγλία ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πτωχεύσει, όταν τους δόθηκε δεύτερη ευκαιρία, ακριβώς λόγω του ότι είχε την εμπειρία, οι επιχειρήσεις ήταν πάρα πολύ υγιείς, γιατί ακριβώς κουβάλαγε αυτή την εμπειρία της επιχείρησης που πτώχευσε. Εδώ ξεχωρίζει, και πρέπει να το πούμε αυτό, ο επιχειρηματίας ο οποίος πτώχευσε γιατί πραγματικά δεν είχε δυνατότητα, από τον απαταιώνα επιχειρηματία, τον οποίο τον βγάζει έξω. Δεν είναι τυχαίο ότι η Επιτροπή έχει και δικαστικό και οικονομολόγο. Πρακτικά όμως σε αυτή την κατηγορία η άποψή μου είναι, πέρα από ότι μπορεί να μιλάμε για μέρες, δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί αυτός αδυνατεί να πληρώσει. Στην πραγματικότητα τι πάει να γίνει σήμερα? Επειδή μιλάμε για 90.000 σπίτια, θα μου πείτε φυσικά πρόσωπα, περίπου. Ένα μεγάλο μέρος, όπως ξέρετε, είναι σπίτια τα οποία έχουν υποθηκευτεί από επιχειρήσεις, από κυρίως επαγγελματίες. Αυτή η αγορά λοιπόν αν αύριο το πρωί άνοιγε, καταλαβαίνετε τι συνέβαινε στη χώρα μας. Πρακτικά λοιπόν εκεί μπαίνει η τράπεζα που το ακούσατε και με κονδύλια, όπως ακούστηκε από το ΕΣΠΑ, θα προσπαθήσει να πρημοδοτήσει για δύο χρόνια το ενίκιο, να του δώσει μια δεκαετία να το πληρώσει, γιατί όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Σωστό. Δηλαδή, εάν αύριο άνοιγε η αγορά και μιλάγαμε γιατί από τον Γενάρη οι πληστηριασμοί πλέον είναι ανοιχτοί, αν άνοιγε αυτή η αγορά θα διαλύονταν όλη η οικονομία μας. Στην ουσία η άποψή μου παραμένει να είναι η εξής πάντως. Σήμερα μιλάμε για εξυπηρέτηση 33% των δανείων της χώρας μας. Όταν στην Ευρώπη είναι 70-80%. Εάν δεν πει ρευστό στην αγορά, εάν δεν υπάρχουν τρόποι ανάπτυξης, τότε ουσιαστικά όταν προσθέτεις φόρους, αυτό που περίπου έλεγα λίγο πριν όταν κάναμε τη συζήτηση για το ενέμφια. Όταν διαρκώς σου βάζεις ένα φόρο. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, στην ελληνική οικονομία, ακόμη και από κοινωνικά κονδύλια, γιατί αυτά δεν φτάνουν? Γιατί δεν φτάνουν σε επιχειρήσεις? Ναι, ακριβώς. Για τις επιχειρήσεις, τα κονδύλια αυτά είναι μια κουβέντα που ακούγεται, ένα ήχος που στην πραγματικότητα δεν φτάνει. Γιατί και ο τρόπος που λειτουργούν, γιατί τώρα μιλάμε για το νέο πρόγραμμα του 2014-2020, οι προϋποθέσεις δεν είναι αυτές που βοηθάνε τον μικρό επαγγελματία. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων πηγαίνει είτε σε μεγάλα δημόσια έργα είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στον μικρό επαγγελματία, μάλιστα έχω προκαλέσει τον Υπουργό να μας πει πόσα κονδύλια φτάσαν τελικά στις μικρές επιχειρήσεις. Και αν σκεφτούμε, και νομίζω ότι αξίζει ακόμα να το ξαναπώ στην εκπομπή σας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν το 96% του εργατικού δυναμικού. Μην το ξεχάσουμε ποτέ. Δηλαδή, αν αυτές δεν λειτουργούν, τότε η ενεργία δεν θα είναι 27, θα γίνει και 30 και 40. Λοιπόν, δεν μπορέσουν να επιστρέψουμε λίγο στη ρύθμιση που περιμένουμε και ό,τι ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μια ρύθμιση, όπως είπαμε, για όλες τις εκκρεμότητες των επιχειρήσεων. Το δεύτερο, προβλέπει κατά έναν τρόπο ένα κούρεμα. Ναι. Κούρεμα γιατί ουσιαστικά διαγράφει προς αυξήσεις, προς πάσα κατεύθυνση, από φυλές που προέρχονται από οποιαδήποτε κατεύθυνση, που έχουν καταστεί περίμερες από το 10 μέχρι το 13. Έτσι λοιπόν υπάρχει και ένας διαχωρισμός ουσιαστικά μέσα στα χρόνια της κρίσης. Άρα αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, αυτός ο οποίος την πάτησε, ας το πούμε έτσι, στα δύσκολα χρόνια, σε σχέση με εκείνον που κατά σύστημα εδώ και πολλά χρόνια δεν πλήρωνε. Και εμείς σαν επιμελητήριο έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας για χρέη πριν το 10 και για χρέη μετά το 10. Δηλαδή δεν έχουμε την ίδια ευαισθησία. Θεωρούμε ότι αυτός μετά το 10. Είναι απολύτως λογικό ναι, αυτό. Αλλά επί της ουσίας ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που χρωστάει είναι από τόκους και πανωτόκια. Αυτά λοιπόν μέσα από τη ρύθμιση φαίνεται ότι και θα κορευτούν. Θα κορευτούν γιατί και τα επιτόκια. Ακριβώς. Στον οφειλέτη να μπορέσει να. Εδώ κρατήστε ότι τα επιτόκια όταν τα πήραμε ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πάντως εσείς λέτε και για να το ολοκληρώσουμε ότι χρειάζεται πρώτον η ρύθμιση και δεύτερον χρειάζεται και ο νέος πτωχευτικός κώδικας, ώστε όλα αυτά τα μαζί να λειτουργήσουν συνδυαστικά και να δώσουν την ανάσα κυρίως σε αυτό το 32% που το επιμένω των επιχειρήσεων που δεν θα μπορέσει με διαφορετικό τρόπο να ανταποκριθεί. Άρα και αυτό να είναι μέσα στο παιχνίδι. Που αυτό από πίσω του κουβαλάει 25 δις, όπως μας είπατε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε Τάκη, που ή την παραδεχόμαστε ή όχι. Το να σας πω εγώ αυτό 32% αν βοηθηθεί θα πληρώσει, είναι μια αυταπάτη. Η άποψή μου είναι γνωρίζοντας την εικόνα, αυτό 32% δεν μπορεί να πληρώσει ποτέ. Μάλιστα. Δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει. Ή θα τον βοηθήσεις να ξεκινήσει από την αρχή, ή αλλιώς θα σταματήσει για πάντα. Ωραία. Εδώ, επιτρέψτε μόνο ακόμα ένα σχόλιο, ακόμη. Η επιχειρήση που είναι στο χρηματιστήριο δεν είναι τυχαία ότι η τράπεζα έρχεται σήμερα και λέει: εσένα όχι μόνο θα σε βοηθήσω, αλλά επειδή την έχει, συγγνώμη για την έκφραση, μπάγκα στον αέρα, θα σε βοηθήσω, θα έρθω να γίνω μέτοχό σου, θα βάλω ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο και θα βρω τρόπο να σε χρηματοδοτήσω να υπάρχει. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνει ότι αν αυτές όλες οι επιχειρήσεις βγουν αύριο το ταμπλό, ναι. Με την ίδια λογική με πρέπει να εξεταστούν. Τι θα γίνει τώρα σε σχέση με τη ρύθμιση? Όσες είναι επιχειρήσεις του χρηματιστήριου συγμένες, η τράπεζα λέει: θα σε δανείσω, αλλά θα μπω μέτοχο στην επιχείρηση. Και θα βάλω και άνθρωπο στο διοικητικό συμβούλιο.